Τώρα, πριν φύγω, γιατί θέλω να πάω στην Ασούλα που την περίμενα πώς και πώς, όπως και εσείς, γιατί νομίζω έχουν καταλάβει πότε περίπου έρχεσαι, εκτός από τις εξαφνικές μας στιγμές που βγαίνουμε για ένα θέμα, που δεν το έχουμε κάνει και πολλές φορές φέτος. Μου παραξεκουράστηκες, θα το ξαναπώ, έτσι. Μπάστα πια όμως. Λοιπόν, ξέρουν ότι έρχεσαι εκεί λίγο μετά τις 20 και αρχίζουν τα μηνύματα. Πότε έρχεται η Άση, τι γίνεται, πώς αυτό, τι μας πιάνει, να μας πιάνει. Λέω, λοιπόν, δύο τάπ, πάρουμε μήνυμα. Φωτογραφίζω, πάω παρακάτω, υδροχός, πάρ' το και εσύ το δικό σου. Είδα και τα δικά μου. Λοιπόν, μιλάμε σήμερα με Άση για τον Ιούνιο και θα μας πεις και δύο λόγια για την όψη που έγινε χτες ή προχτές, Χτες. Πολύ ωραία, που είπα, διάβασα, όλοι σε διαβάσαμε. Την Νέα Σελήνη. Αλλά το να διαβάσω μια μισή σειρά, θα ήθελα και ένα τσίκ παραπάνω. Αφού το Instagram δεν μου δίνει περιθώριο να γράψω παραπάνω. Α, γι' αυτό γράφεις. Μα γιατί νομίζεις, αλλιώς. Θα μπορούσα να γράφω. Ρε Σιάση, γιατί δεν κάνει ένα blog δικό σου να μπαίνουμε όλοι να σε διαβάζουμε, αφού ευχαριστιόμαστε. Θα έρθει και η στιγμή. Κάντο, ρε Σιάση, κάντο. Θα το κάνω. Θα χαρούμε όλοι, αφού όλοι σε ψάχνουμε. Ναι. Αυτό δεν εννοείται. Δεν εννοώ όμως ότι δεν θέλω να σε βλέπω και παραπάνω στην εκπομπή. Απλά να έχουμε και μια καθημερινή του. Τι έγινε σήμερα, τι λέει. Έχεις δίκιο, θα το κάνω, θα το βρω εγώ τον τρόπο. Α, γι' αυτό απάντησες για το άλλο τίποτα. Καλά.